Ισχυρό πλήγμα δέχονται τα ταξιδιωτικά γραφεία της Αχαΐας λόγω του κορονοϊού. Εκδρομές που είχαν προγραμματιστεί ακυρώνονται η μία μετά την άλλη με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να αναζητούν μια λύση σωτηρίας. Μεγάλο πλήγμα δέχονται και λόγω των ακυρώσεων των σχολικών εκδρομών. Ο τουριστικός πράκτορας Χρήστος Καβαλιεράτος τόνισε ότι έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 40 σχολικές εκδρομές στην Πάτρα που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Καταστροφή για μας. Ήδη μετά την απαγόρευση του καρναβαλιού, που είχαμε διοργανώσει εκδρομές να πραγματοποιήσουμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, καρναβαλικές, αποτύχαμε εκεί, καταστραφήκαμε και συνεχεία ήρθε και η απαγόρευση των σχολείων από τη δευτεροβάθμια και από το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκδρομές που είναι Μαρτίου-Απριλίου μέχρι 10 Απριλίου, περίπου στις 40 εκδρομές. Ο τουριστικός πράκτορας Αθανάσιος Μαργέλης αναφέρει ότι έχουν ακυρωθεί όλες οι εκδρομές, καθώς ο φόβος έχει κυριεύσει τον κόσμο. Έχουμε μόνο ακυρώσεις, δυστυχώς. Και είναι λογικό, γιατί ας πούμε ο κόσμος φοβάται και με όλη αυτή με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, και εξαπλώνεται δυστυχώς. Μόνο ημέρες εκδρομές στα χιόνια, διήμερες σε διάφορες περιοχές της χώρας, εκδρομές σε θέατρα στην Αθήνα ακυρώνονται η μία μετά την άλλη. Μόνο ημέρες θρησκευτικού περιεχομένου και αυτές οπωσδήποτε ακυρώθηκαν. Δηλαδή δεν έχω το δικαίωμα να πάω. Ο κόσμος είχε γραφτεί, είχαμε κανονίσει και τις 8 Μαρτίου να πάμε στα Γιάννα την εορτή της γυναίκας. Και δεν πήγαμε, ακυρώθηκα, αναγκαστικά ακυρώσαμε, γιατί ο νόμος λέει απαγορεύεται να κάνουμε τις μετακινήσεις. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες δεν είναι ικανοποιημένοι και σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να στείλουν επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και στον ΕΟΤ, προκειμένου να ληφθούν μέτρα ειδικά για τον κλάδο τους. Μας λέει το κράτος ότι ενδέχεται, γιατί ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί από το ΦΕΚ, αν θα συμπεριλαμβανόμαστε στις κατηγορίες των επαγγελμάτων οι οποίες θα έχουμε αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε χθες, και την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πώς θα καλυφθεί αργότερα. Δηλαδή και μετά και να έχεις δουλειά, δηλαδή πώς θα καλύψεις το χαμένο έδαφος. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να πάρει άλλα πιο δραστικά μέτρα. Ακόμα πιο ισχυρό θα είναι το πλήγμα για αυτούς εάν ακυρωθούν όλες οι εκδρομές που έχουν προγραμματιστεί για το Πάσχα, καθώς ήδη, όπως αναφέρουν, υπάρχουν πολλές ακυρώσεις.